Η Ghost Note είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν, όταν αρχίσαμε να μαζευόμαστε εγώ, ο Χρήστος και ο Ασκληπιός σε ένα σπίτι που έμενα τότε για να κάνουμε τις πρώτες πρόβες. Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν το Ghost Dance. Αυτό το πράγμα συνέχισε, υπήρχαν ιδέες αρκετές για τραγούδια. Σιγά σιγά δημιουργήθηκαν ανάγκες και για μεγαλύτερη μουσική έκφραση από τους τρεις μας, οπότε άρχισε να έρχεται κοντά στο πράγμα κι άλλος κόσμος. Sensomatic είναι μια συσκευή που εφεύρε ο Douglas Adams στο γυρίστο το γαλαξία Motostop. Είναι η απαραίτητη συσκευή για να εντοπίσεις τα διαρχόμενα διαστημόπλια, ώστε να μπορέσεις να κάνεις Motostop και να φύγεις από αυτόν τον καταραμένο πλανήτη. Λέμε λοιπόν να κάνουμε τουλάχιστον μια μουσική για όλα αυτά τα χρόνια που θα περιμένεις να έχεις κάτι να ακούς, ας πούμε, να περνάει η ώρα. Υπήρχαν κάποιες ιδέες έτοιμες στην αρχή, τις οποίες τις είχα στο μυαλό μου, οι οποίες έχουν συνδυαστεί κάποια στιγμή τελείως τυχαία με κάτι που έπαιζε ο Γιώργος στα τύμπανα και έτσι προέκυψε η αρχή ενός κομματιού, το οποίο βέβαια εξελίχθηκε αργότερα. Έχει δέσει η μπάντα με 5 άτομα, εγώ, ο Χρήστος Τσαπράης στο μπάσο, ο Γιώργος Οτόλιος στα τύμπανα, ο Κώστας ο Παπαχρήστος σε τρομπέτα και πιάνο και ο Χρήστος ο Τρυψιάνης που παίζει προηχογραφημένα και λούπες και σάμπλες. Αυτή είναι η live σύνθεση και θα στελεχώνεται και με τον Νίκο τον Λόπες στα φώτα και στο live show. Στάση ζωής, δηλαδή το να ενδιαφέρεσαι, ας πούμε, να συνεργαστείς με ανθρώπους, να κάνεις πράγματα μαζί με άλλους. Η ιδέα να είναι instrumental η δουλειά του Sensomatic είναι περισσότερο ότι θέλαμε να εμβαθύνουμε στη φάση του να κάνεις μουσική, δηλαδή παίζοντας τόσα χρόνια σε διάφορες μπάντες, ας πούμε, και δουλεύοντας με τις μπάντες που κατά κύριο ρόλο εγώ είχαν φωνή, κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετείς το στίχο. Σε αυτή τη φάση θέλαμε να λειτουργήσουμε ελεύθερα, δηλαδή ας ακούσουμε, ας πούμε, τη μουσική, ας ταξιδέψουμε με τη μουσική. Αν θα μου ζητούσαν να περιγράψω το τι παίζουμε, θα ερχόμουν σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί είναι κάτι που περιέχει πολλές μουσικές φόρμες. Δηλαδή, περνάει κατά διαστήματα από την ψυχεδέλεια, θυμίζει ώρες-ώρες jazz, swingari ίσως. Είναι rock, είναι ethnic ίσως κάποιες στιγμές. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το ότι εμπεριέχει τα πάντα και ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις ότι θα ακούσεις.
Και για μένα είναι ότι δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένω, τι θα παίξω. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε μια μουσική. Να την ανακαλύπτω συνέχεια και αν και την ανακαλύπτω, αυτή πάντα προχωράει μπροστά από μένα. Δηλαδή προϋπάρχει μου. Είναι ωραίο πράγμα. Γιατί δουλεύαμε αρκετό καιρό, δηλαδή μας πήρε τουλάχιστον 3-4 χρόνια για να τελειώσουμε. Έγινε εδώ στο στούντιο, στο RAF στούντιο το δικό μας και κυκλοφόρησε σαν ανεξάρτητη παραγωγή σε διανέματα από την All Together Now του Γιάννη και θα δούμε στο μέλλον τι θα προκύψει. Πάμε παρακάτω, άλλος. Λέμε, έλα δύο τοστ. Με κασεράκι καλύτερα. Που τα είπε τόσα καλά ο Τσαπράς, τι χρειάζεται να πω εγώ τώρα. Ο ανιψιός του Ζαμπέτας.